Ξέρετε, θυμάστε που μου είχατε ζητήσει να σας κάνω ένα βιντεάκι από τη φύση. Σήμερα, επειδή βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα του Φεβρουαρίου, μέχρι να ανεβάσω το βίντεο θα είναι και μέσα του Φεβρουαρίου, και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω βάλει στόχο για το 2020 το περπάτημα. Είπα σήμερα να σας φέρω μαζί μου στο περπάτημα. Τώρα κατεβαίνω μια σκάλα. Βλέπετε τη σκάλα που κατεβαίνω? Για να πάω εδώ στον ποταμό, που είναι κοντά στο σπίτι μας, να περπατήσω, να δω αν μπορώ να περπατήσω κιόλας και να σας δείξω και εσάς λίγο πώς είναι η φύση. Ο λόγος που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα το βίντεο είναι επειδή νόμιζα ότι δεν είχαμε selfie stick. Ή μάλλον νόμιζα ότι το selfie stick που είχαμε το έχει πάρει η Κυριακή μαζί της στην Αγγλία. Όχι το παιδί μου, δεν το έχει πάρει το καλό μου το παιδί. Το καλό μου το παιδί αγοράζει διάφορα πράγματα που σχέση με τη φωτογραφία, μάλλον αγόραζε όταν ήταν μαθήτρια. Είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Και έχουν μείνει τώρα και τα πήρε η μάνα της. Τα παίρνει η μάνα της με την άδεια της φυσικά. Κυριακή, όταν δεις αυτό το vlog, έχω πάρει το selfie stick σου. Χαχα, ξέρω ότι δεν βλέπει τα vlogs. Τα παίρνω λοιπόν τα πράγματα της Κυριακής και ξεκινάω εξερευνήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ποτάμι που είναι κοντά στο σπίτι μας, στο χωριό, το οποίο ποτάμι έχει ξεχυλήσει προ λίγων ημερών και έχει πάρει μαζί του τη γέφυρα. Κοιτάξτε λίγο πώς είναι. Έχει πάρει μαζί του τη γέφυρα, άρα από εδώ που ήρθα, κυρία Θέκλα, δεν μπορώ να περπατήσω. Άρα θα πρέπει να ξαναπάω πίσω στο αυτοκίνητο και να πάω από την πάνω πλευρά αυτού του μονοπατιού της φύσης, από τη μεριά που είναι ψηλά πάνω από τον ποταμό, και έτσι όσο και να ξεχυλήσει ο ποταμός δεν μπορεί να πάρει μαζί του γέφυρες. Τι εδώ βλέπετε είναι ένα σημείο που για να περάσω απέναντι είχε γέφυρα. Πάει γέφυρα. Την πήρε το ποτάμι. Φαίνεται είναι και αυτό το ποτάμι έτσι λίγο τρελό. Όπως το ποτάμι του χωριού της μάνας μου. Η μάνα μου είναι από την Επισκοπή του Μωρού Νερού, την Επισκοπή της Πάφου, ένα χωριό στην ορεινή Πάφο. Γι' αυτό μου αρέσει τώρα εδώ και είμαι εδώ σε ένα ορεινό χωριό. Το οποίο είχε έναν ποταμό πελό, μωρό, τρελό. Που είχαν βγάλει αυτό το όνομα στον ποταμό, επειδή κάθε φορά που έβρεχε και πλημμύριζε, έπαιρνε μαζί του και χωράφια. Όταν έπαιρνε χωράφια, εννοούν ότι τα χωράφια, τα παραπλήσια του ποταμού, τα έκανε μέρος της κήτης του. Φαίνεται πως και αυτό εδώ το ποτάμι, σε αυτό το χωριό, το άγνωστο που δεν σας λέω το όνομα, που είναι ένα καλό χωριό στην ορεινή Λευκωσία, έχει πάρει τις γέφυρες. Τις σκάλες όμως αυτές που ανεβαίνω τώρα δεν τις έχει πάρει. Ξέρετε, θυμάμαι τώρα, όταν με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο και κάνω δουλειές, τις λίγες φορές που με παίρνει τηλέφωνο, με έπαιρνε πιο συχνά και της είπα εγώ παίρνε με πιο αραιά γιατί δεν έχω χρόνο. Και όταν κάνω δουλειές και με ακούει, με αγκομαχάω όπως τώρα, μου λέει τι κάνεις. Της λέω τι θα ήθελες να κάνω, δουλειές κάνω. Κλείνω τώρα και ανοίγω σε λίγο από την πάνω πλευρά. Εδώ είμαστε, από την πάνω πλευρά του μονοπατιού της φύσης. Έχω κάνει το γύρο με το αυτοκίνητο και τώρα κατεβαίνω τα σκαλιά για να σας δείξω πόσο ωραία είναι εδώ πέρα από ψηλά. Και ταυτόχρονα γυμνάζομαι κιόλας. Για μένα, το έχω πει πολλές φορές, το περπάτημα στη φύση, το hiking ονομάζεται στα αγγλικά, είναι ο πιο ευχάριστος και ο πιο φυσικός τρόπος άσκησης, είμαι και λίγο τεμπέλα, και επειδή νομίζω έχω μέσα μου τα κατσικίσια γονίδια, τα γονίδια από τη μάνα μου, γιατί η μάνα μου ακόμη και τώρα σε αυτή την ηλικία που είναι, εντάξει, πριν καμιά δεκαριά χρόνια που πηγαίναμε στο χωριό για να μαζέψουμε άγρια χόρτα, σαν το κατσίκι ανέβαινε από πλαγιά σε πλαγιά. Της έλεγα, μαμά πώς μπορείς. Λέει, όταν ήμουν μικρή, με έστελνε η μάνα μου να προσέχω τα κατσίκια. Έτσι έμαθα και εγώ να κινούμε άνετα. Εντάξει, εγώ δεν κινούμαι και τόσο άνετα. Είμαι και κάποιου βάρους, γιατί η μαμά μου είναι αδύνατη, δεν είναι παχουλή. Ναι. Μία μαμά αδύνατη έχει κάνει μία κόρη παχουλή και μία μάνα παχουλή έχει κάνει μία κόρη αδύνατη, έτσι είπαμε εμείς. Φυσικά έχουμε χαλάσει λίγο τη σειρά γιατί και η γιαγιά μου ήταν αδύνατη, η μάνα της μάνας μου. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνω τα σκαλιά και θα γυρίσω, θα κλείσω το βίντεο και θα γυρίσω την κάμερα από την άλλη πλευρά για να δείτε τη φύση. Τι ωραία που είναι. Οκ, το γυρίζω. Θα τα μοντάρω αυτά μετά, εννοείται.
Λοιπόν, είμαι εδώ στο πάνω μέρος του μονοπατιού και δείτε τη χαράδρα στην οποία είναι ο ποταμός. Ακούγεται ένα θόρυβος από ένα τραχτέρ. Α, εκεί πάνω ψηλά. Βλέπετε το πορτοκαλί το τραχτέρ. Γιατί είναι ένας κύριος ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Δεν είναι αργός σχολός όπως εμένα, αναθυκιαστερός. Κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, οργώνει το χωράφι του. Να δέσω και λίγο τα κορδόνια μου και να προχωρήσουμε. Ελπίζω να μην σας ζαλίζω με αυτό που το κρατάω έτσι. Προσπαθώ. Είναι το πρώτο περιπατητικό vlog που κάνουμε. Θα δούμε αν μας προκαλεί ναυτία, αν μας κάνει καλό, αν δεν μας κάνει καλό και βλέπουμε. Αχ, είμαι ενθουσιασμένη με την ιδέα να σας φέρω μαζί μου στο περπάτημα. Τι καλή ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Μυρίζει και φρέσκο χώμα, γιατί βρέχει αυτές τις μέρες και χθες το βράδυ ψυχάλιζε, δεν βρέχει ιδιαίτερα. Τώρα βλέπετε ότι κατεβαίνω τα σκαλιά για να πάω κάτω στον ποταμό. Βασικά θα σας δείξω το ποτάμι. Κατεβαίνω τώρα τη σκάλα, βλέπετε είναι εκεί κάτω ο ποταμός. Εγώ τώρα γυμνάζομαι. Εσείς κουνιέστε, ο του κουνήματος, το κούνημα του κουνήματος ο κούνημα. Δεν ήταν και πολύ καλή ιδέα νομίζω να έχω ανοιχτή την κάμερα στην κατάβαση. Κουνάω. Είμαι σίγουρη ότι κουνιέται η εικόνα. Τη βλέπω κιόλας. Τη βλέπω κιόλας που κουνιέται η εικόνα. Τι κάνουμε όμως, 90 κιλά είναι αυτά. 45 στον απόδι, 45 στ' άλλο. Τελειώσαμε με τα σκαλιά. Κοιτάξτε τα σκαλιά που κατεβήκαμε. Μαζί κατεβήκαμε όλα εκείνα τα σκαλιά. Και ερχόμαστε στον ποταμό. Δεν έχει πάρα πολύ νερό, είναι κανονικά. Δεν είναι μέρα που να έχει υπερβολική ροή ο ποταμός. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Από εδώ σας βάζω φωτογραφίες μερικές φορές στο story. Από εδώ. Πολύ ωραία. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Είναι λίγο ερημικό τοπίο, δεν έχει πολλά δέντρα, δεν έχει πολύ πράσινο. Είναι έτσι θα έλεγα κάπως ασκητικό. Είναι ότι είσαι και σε ένα καταπράσινο δάσος της Δυτικής Ευρώπης, ρε παιδί μου, είσαι στο ξερονήσι μας, το οποίο όπου έχει νερό κάνουμε μεγάλη χαρά. Το ένα μικρό ποταμάκι, το οποίο προφανώς ξεκινάει από το Τρόδος, που είναι το μεγάλο βουνό στην Κύπρο, και κατεβαίνει προς τη Λευκοσία. Αυτά μου αρέσουν εμένα, έτσι να περπατάω γύρω από τη φύση, δίπλα στη φύση, να περπατάω μέσα στη φύση. Τι λέω, τα έχω πει όλα! Τα έχω πει όλα, κάποιος να κάνει edit σε αυτό το βίντεο. Και τώρα, εδώ βλέπετε ότι δεν είναι ακριβώς, είναι ένα γεφύρι που το χτίζουν τώρα, επειδή πέρσι είχαμε μια μεγάλη πλημμύρα και μας τα πήρε όλα ο ποτάμος. Και έτσι με προσοχή περπατάω εδώ, γιατί δεν έχει κάγκελα, δεν είναι και πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να πέσεις. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να πέσεις. Έτσι, ερχόμενη προς τα εκεί, προσπαθώ να πάω προς το μέρος που ήμουνα προηγουμένως, που ήταν η τελευταία γέφυρα, την οποία πήρε ο ποταμός. Αυτό είναι το ποτάμι μας. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος του ποταμού. Τον βρίσκω πολύ κατευναστικό, χαλαρωτικό, τον ήχο του ποταμού και γενικά ο ήχος του νερού. Που βλέπετε ότι σε ορισμένα σπίτια υπάρχουν κάποιες διακοσμητικές μικρές πηγές. Δηλαδή μια συσκευή που έχει νερό μέσα και είναι με ηλεκτρισμό και κάνει το νερό να γίνεται σε ένα μικρό συντριβάνι, το οποίο το έχω στο σαλόνι του, στο δωμάτιό τους και τους δείχνει ηρεμία. Τώρα θα το γυρίσω για να δείτε μια ωραία λήψη του ποταμού. Ναι, από αυτό το σημείο που στέκομαι τώρα φαίνεται πιο ωραία ποταμός. Το καλοκαίρι που είναι ηρεμία, όταν πάμε κάτω και καθόμαστε δίπλα στο νερό, μπορεί να δούμε μέχρι και βατράχια μέσα στο νερό, ε! Μέχρι και βατράχια, τόσο ωραία, τόσο καλά. Αυτό είναι το περπάτημα μου, εδώ το κάνω, όχι φυσικά ότι είναι μόνο τόσο λίγη ώρα. Συνήθως όταν βγω για περπάτημα θα κάνω 40 λεπτό, μπορεί και μία ώρα. Φυσικά λένε, δεν ξέρω εγώ, δεν είμαι ειδική, ειδικός είναι ο γιος μου, ο Λάζαρος, ο οποίος έχει σπουδάσει την επιστήμη, το σπορ και το αθλητισμού, άμα έρθει στην Κύπρο και άμα δεχτεί να κάνουμε μαζί vlog,
να το βάλω να σας πει τι είναι καλύτερα. Λέει, έχω διαβάσει, χωρίς να γνωρίζω σίγουρα, ότι είναι καλύτερα να ξεκινάμε σιγά σιγά την άσκηση, όχι με ένταση. Δηλαδή, να ξεκινήσεις την πρώτη μέρα 20 λεπτά, τη δεύτερη μέρα 25, την τρίτη μέρα 30. Από τον καιρό που ήμουν μικρή, έχω μάθει στο περπάτημα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου με έπαιρνε και πηγαίναμε περπάτημα. Και περπατούσαμε 5 χιλιόμετρα. Ξεκινούσαμε από το σπίτι μας, το οποίο είναι στο κέντρο της Πάφου, και δίναμε το μισό γύρο της πόλης. 5 χιλιόμετρα, περίπου μια μισή ώρα. Και τότε, σε εκείνους τους περιπάτους, είχαμε κάνει και πολύ δέσιμο με τον πατέρα μου. Δηλαδή, ερχόμασταν πολύ κοντά. Μιλούσαμε για διάφορα πράγματα, όχι μόνο για αυτά που διαφωνούμε τώρα. Για όλα μιλούσαμε. Έλεγε τα νέα του, έλεγα τα νέα μου. Κάποιες φορές ερχόταν και ο αδερφός μου, ο οποίος συνήθως μας σνόμπαρε, γιατί ο αδερφός μου είναι πιο αθλητικός τύπος. Που λέτε, ο αδερφός μου μας σνόμπαρε τις περισσότερες φορές και δεν ερχόταν μαζί μας, γιατί ήταν ούτως ή άλλως αθλητικός τύπος ο αδερφός μου. Πιο αθλητικός από μένα. Έπαιζε μπάσκετ, έπαιζε ποδόσφαιρο, είχε τις παρέες του, είχε τις ομάδες του και πήγαινε. Και ήταν πολύ όμορφο πράγμα το ότι περπατούσαμε με τον μπαμπά μας, με τον μπαμπά μου, ότι μιλούσαμε, ότι συνδεόμασταν και ότι γινόμασταν και φίλοι. Και είμαστε μέχρι σήμερα φίλοι με τον πατέρα μου. Να, αυτά τα σκαλιά ανεβαίνω. Βλέπετε, δεν είναι και μικρά σκαλιά. Δεν είναι να τα πεις και εύκολα. Οπότε δώστε μου λίγο credit που λες στα αγγλικά. Δώστε μου λίγη κατανόηση για όλο αυτό το λαχάνιασμα, αλλά πραγματικά έχω εκτεθεί. Πρέπει να περπατώ πιο συχνά. Κοιτάξτε κάτω. Ούτως ώστε να μην λαχανιάζω τόσο πολύ. Θα ανέβω τα σκαλιά. Θα στρέψω στο αυτοκίνητο. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι, λέει, δεν χρειαζόντουσαν να κάνουν γυμναστική, επειδή ήταν αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής τους το περπάτημα. Καθημερινά έπρεπε να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις, να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια και να βρουν τροφή, να βρουν προστασία, στέγη κτλ. Οι σύγχρονοι άνθρωποι που ζούμε αφύσικες ζωές, που καθόμαστε όλη μέρα, που μετακινούμαστε με τα αυτοκίνητα, που δεν καλλιεργούμε ήδη την τροφή μας, που πάμε απλώς στο σούπερ μάρκετ και την αγοράζουμε, ή τώρα έχει βγει και νέο κόλπο, online σούπερ μάρκετ λέει, τα παραγγέλνεις ηλεκτρονικά και έρχονται στην πόρτα, είμαστε ακινητοποιημένοι τροποντινά. Και αυτό που θα φέρει στη ζωή μας, στο σώμα μας και στη ψυχή μας ευεξία, είναι να κινητοποιηθούμε έτσι θελικά. Να το πάρουμε απόφαση, να σηκωθούμε από το σπίτι μας, να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και θα πάμε να περπατήσουμε. Τα λέω για να τα ακούσω εγώ αυτά, γιατί δεν είμαι ειδική στη γυμναστική. Ως ψυχολόγος όμως, μπορώ να σας πω ότι αυτή η έξοδος στη φύση, ειδικά τώρα που θα κλείσω την κάμερα και θα συνομιλήσω με τον εαυτό μου, μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να βρούμε την ψυχική και συναισθηματική μας ισορροπία. Μας βοηθάει πολύ. Και να πω την αλήθεια, ένας βασικός λόγος που σήμερα πίεσα τον εαυτό μου για να βγω προς τα έξω ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν λίγη ρύθμιση, ενώ λίγη χαλάρωση ήθελε. Είδα ότι υπάρχει ένταση στη ζωή μου αυτές τις μέρες και λέω τι λείπει, έχεις αφήσει το περπάτημα κυρία Θεκλά, πήγαινε. Λοιπόν, αυτά με τη βιντεοσκόπηση, έχω ανέβει πάνω, βλέπετε πίσω το ποτάμι που έχω αφήσει. Σας φιλώ, απολογούμε για τις ανάσες μου που ακούτε τόση ώρα. Φιλιά! Εύχομαι στο μέλλον μια άλλη φορά να περπατάω και να μην είμαι έτσι. Να μην είμαι τόσο.